σχέδιό μας και συγκρίνοντας με τη στάση που έχουν σήμερα οι αγρότες, οι οποίοι καταρχήν αρνούνταν να προσέλθουν σε οποιοδήποτε διάλογο. Είδατε ότι παρά τις επιφυλάξεις που ευλόγως διατυπώνει κανείς πριν δει το τελικό σχέδιο νόμου όπως θα εισαχθεί στη Βουλή, υπάρχει μια θετική προσμονή για την ολοκλήρωση της... Τα όσα έχετε συζητήσει, κύριε Πετρόπουλε, αυτή τη στιγμή εσωτερικά εδώ στην Ελλάδα τα έχετε διαμηνήσει με λεπτομέρειες και κοστολογημένα στους θεσμούς, τους οποίους περιμένουμε να δούμε πότε θα έρθουν. Τα έχουμε διαμηνήσει, έχουμε δώσει στοιχεία για κάθε εκδοχή μέσα σε όλο το σύστημα και κοινωνικής ασφάλισης. Και τι απαντήσεις έχετε πάρει? Ξέρετε ότι η Κομισιόν υποστηρίζει, θα έλεγα αναπεφύλαχτα, την προοπτική αυτή. Υπάρχουν κάποιες ενστάσεις από την πλευρά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, οι οποίες διαραίονται απλώς, κυρίως μέσα από το tweet του κυρίου Τόμψεν, όχι επισήμως. Προσδοκούμε όμως σε μια καλή εξέλιξη. Έχουμε και εμείς την επαγρύπνηση που πρέπει να έχουμε για να αντιμετωπίσουμε... Πώς θα αντιπαρατεθείτε μια που λέτε για το Δουνουτού, κύριε Πετρόπουλε? Κύριε Υπουργέ, να τα πιάσουμε ένα-ένα. Αν στη συνέχεια το Δουνουτού συνεχίζει να βάζει το τραπέζι και μπει στο πρόγραμμα τελικά και αξιώνει περικοπές στις κύριες συντάξεις. Γιατί διαβάζω στη Real την Κυριακή ότι έχει έρθει μια έρευνα, το οποίο είναι από αναλογιστική μελέτη που εκπώνησε η ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας, που λέει ότι δείχνει ετήσια τρύπα 1 δις ευρώ, γιατί 750.000 συνταξιούχοι παίρνουν υψηλότερες συντάξεις σε σχέση με τις φορές τους. Και αυτό ενισχύει το επιχείρημα του Ταμείου ότι πρέπει να γίνουν περικοπές στις κύριες συντάξεις. Τέτοια μελέτη από το Υπουργείο Εργασίας δεν υπάρχει, θα το γνώριζα αν υπήρχε. Σας το διαβάζω από τη Real News της Κυριακής, από το ένθετο μέσα Real Money, είναι δισέλιδο. Έτσι και τέλος το λέει συγκεκριμένα, έρευνα και το λέει, αναλογιστική μελέτη που εκπώνησε η ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Και την έχουν και τα. Για να τα πιάσουμε λίγο ένα-ένα. Δεν ξέρω, θα απαντήσει η Μαρίνα η Παπαδάκη. Αμέσως μετά θα πάμε και στην Μαρίνα. Να απαντήσω σε αυτό. Εάν πρόκειται για αναλογιστική μελέτη, θα πρόκειται προφανώς για τις αναλογιστικές μελέτες που επικαλέστηκε ο κ. Μητσοτάκης στην πρώτη ημερησία διατάξεως συζήτηση στη Βουλή για το ασφαλιστικό. Είναι 2 τον αριθμό και πραγματικά προβλέπουν διαρκείς μειώσεις των συντάξεων ώστε να ανταποκρίνεται στο σύστημα του 38-63 χωρίς να δημιουργούνται τέτοιου είδους ελλείμματα. Αυτό είναι αληθές. Αυτή η τρύπα υπάρχει. Όχι, αυτή η τρύπα δημιουργείται σε ετήσια βάση. Με βάση τον νόμο 38-63, ναι, ο οποίος προέβλεπε διαρκείς μειώσεις μέσω της μειώσης των συντελεστών αναπήρωσης, ναι, υπάρχει τέτοιο θέμα, διότι το σύστημα του 38-63 ήταν στηριγμένο σε παραδοχές οι οποίες δεν υφίστανται πια. Δηλαδή σε παραδοχές του 2010, όπου η ανεργία ήταν στο 11% και τώρα είχε πάει στο 25%, πέφτει ευτυχώς. Και σε ένα πλεόνασμα ταμιακό περίπου 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης συνολικά, και τώρα έχουμε ένα έλλειμμα ταμιακό, όχι αναλογιστικό, το αναλογιστικό είναι τεράστιο, ναι, ταμιακό έλλειμμα, το οποίο περίπου βρίσκεται στα 4 δισεκατομμύρια και πάνω αυτή τη στιγμή, και έχουμε και όλο αυτό το πρόβλημα με την ανεργία και τη μείωση των μισθών. Με αυτά τα δεδομένα ο νόμος 38-63 παράγει τεράστια ελλείμματα, τα οποία θα καλύπτουν μέσα από διαρκείς μειώσεις. Το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης που εμείς υποδειγματικά θέτουμε στην κοινωνία, ενώπιον της κοινωνίας, να το κρίνει, και πιστεύω, είναι βέβαιο ότι αν το κρίνει θα το υποστηρίξει, ναι, είναι ένα σύστημα το οποίο έχει πολλές επιδράσεις θετικές και στην οικονομία και για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας θα συμβάλλει, αλλά και για μια δίκαιη κατανομή των βαρών και δίκαιη απονομή συντάξεων. Πώς θα το ισοσκελίσετε δηλαδή αυτό? Κύριε Υπουργέ, καθημερινά με συγχωρείτε πάρα πολύ, καθημερινά επαναλαμβάνονται δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών ότι δεν θα περικοπούν οι καταβαλλόμενες συντάξεις. Χθες το επανέλαβε ο κύριος Δραγασάκης. Είναι μαχητό ο στόχος σε μια αξιολόγηση και μια διαπραγμάτευση που φαίνεται ότι θα γίνει με σκληρές συνθήκες. Επιμένετε και σήμερα στη δήλωση ότι δεν θα γίνουν περικοπές συντάξεων που καταβάλλονται σήμερα? Επιμένουμε στην απόφασή μας να μην υπάρξουν περικοπές συντάξεων. Και ξέρετε πολύ καλά ότι η πολιτική μάχη που εμείς δίνουμε έχει ως προϋπόθεση τη στήριξη από τον ελληνικό λαό. Σε αυτή τη συμπαγή δύναμη μπορούμε όλοι να εκδηλώσουμε. Ελπίζουμε και από τις άλλες δυνάμεις της αντιπολίτευσης μπορούμε να έχουμε το αποτέλεσμα που επιδιώκουμε. Δεδομένα δεν υπήρξαν. Ξέρουμε πολύ καλά ότι... Και αν πιεστείτε, κύριε Υπουργέ, αυτή η ερώτηση γίνεται... Αν σας έρθει ως δίλημα...
Ναι, αυτή η ερώτηση, αν πιεστούμε, είναι διαρκής ερώτηση για κάθε θέμα. Η πολιτική μάχη έτσι διεξάγεται. Είναι θέμα δυνάμεων που συγκεντρώνονται στο στόχο μας. Θέλουμε και τον ελληνικό λαό σε αυτό το στόχο να υποστηρίξει την προσπάθειά μας. Ελπίζω, ξαναλέω, και οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης να στηρίξουν. Αυτό που φαίνεται σε επίπεδο της Ευρώπης είναι ότι έχουμε πετύχει πλέον την συμπίκνωση αυτής της δύναμης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης όλων των χωρών. Χωρίς καμία εξαίρεση. Εσάς κάποιος από τους διαπραγματευτές. Να το πω λίγο. Η Κομισιόν υποστηρίζει. Μα υποστηρίζει η Κομισιόν την επιλογή μας. Και υπάρχει μια αντίθεση από την πλευρά της, του Διεθνούς Νομισματικού Τομείου, το οποίο λειτουργεί με τους δικούς του κανόνες. Όμως, θα έχετε δει και δημοσιογραφικά, είστε καλοί δημοσιογράφοι, ότι οι G20 θα πιέσουν στα πλαίσια της δικής τους σύσκεψης λύση για την Ελλάδα. Γιατί πραγματικά είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο μετά από τεράστιες θυσίες του ελληνικού λαού να αρχίσουμε να αναπτύσσουμε την οικονομία στη χώρα και να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματά μας, διότι μόνο με τέτοια βήματα θετικά και αισιόδοξα μπορεί να λυθεί το θέμα. Διαφορετικά δεν μπορεί να λυθεί. Τώρα, προφανώς, κύριε Πετρόπουλε, να μην γελιόμαστε. Πέραν του ότι υπάρχει έτσι η κόκκινη γραμμή για τη μη περικοπή στις κύριες συντάξεις, προφανώς θα έχετε συζητήσει κάποια σημεία που θα κάνετε υποχωρήσεις. Δηλαδή, παρασκηνιακά συζητείτε ότι υπάρχει μία συμφωνία ήδη να υπάρχει αποδοχή κλιμακωτών περικοπών στις κύριες συντάξεις. Δεν υπάρχει ούτε τέτοια συζήτηση. Ούτε καν να μπει το πλαφόν στις υψηλές για τους αυτούς που παίρνουν να είναι μέχρι 2.000 ή όσοι παίρνουν μια σύνταξη ή όσοι παίρνουν περισσότερες 2.300 ευρώ. Υπάρχουν και στοιχεία, γι' αυτό σας τα ρωτάω. Κυρία Μιχελιδάκη, είμαι πάντα ειλικρινής όταν μιλώ, γιατί πολύ γρήγορα θα αποδειχθούν αυτά που λέω. Και δεν θέλω να είμαι ανακριβής. Αν για λόγους τεχνικούς ορίζουμε το ανώτατο ύψος στα 2.000 ευρώ ή στα 2.200, εμείς τώρα το ορίζουμε στα 2.300 για μία σύνταξη. Σας πληροφορώ, το έχω ξαναπεί, ότι το 0,8% των συντάξεων υπερβαίνουν τις 2.000 ευρώ. Επομένως, αν για τεχνικούς λόγους ορίσουμε αντί για 2.700 που ήταν το ανώτατο ύψος μία σύνταξη στα 2.300, δεν θα πρόκειται για μία σύνταξη. Αυτό αφορά και τα ευγενή ταμεία, ΔΕΚΟ, ΔΕΗ. Αυτό αφορά και τα ευγενή ταμεία, κύριε Πετρόπουλε, ΔΕΚΟ, ΔΕΗ. Οι κανόνες είναι ίδιοι για όλες τις συντάξεις. Οι κανόνες είναι ήδη για όλες τις συντάξεις. Δεν υπάρχει. Άρα εκεί θα υπάρξουν περικοπές. Επαναλαμβάνω ότι οι συντάξεις κάποτε μπορεί να ήταν και 3.200 και παραπάνω. Τώρα είναι το 0,8% οι συντάξεις που υπερβαίνουν τις 2.000. Ένα σήμαντο ποσό, περίπου 2.300 άνθρωποι στην Ελλάδα παίρνουν τέτοιες συντάξεις. Δεν μιλάμε για καθαρά χρήματα, πρέπει να πούμε εδώ. Για καθαρά μιλάω. Ναι. Κύριε Πετρόπουλε, εγώ από ό,τι κατάλαβα, θεωρείτε ότι όταν συζητάμε για τέτοιο ποσό δεν το βαφτίζεται γενικότερη περικοπή στις κύριες συντάξεις. Ναι ή όχι? Επαναλαμβάνω ότι τεχνικό είναι το θέμα. Το πλαφόν δηλαδή που θα μπει. Του ύψους που προσδιορίζεται, γιατί είναι ένα σύστημα το οποίο φτιάχνεται για το μέλλον, δεν φτιάχνεται με μια εικόνα της στιγμής. Επειδή για τεχνικούς λόγους πρέπει να προσδιορίζεται το ύψος αυτό, ακόμα και αν οριστεί. Εμείς λέμε στα 2.300, ακόμα και αν οριστεί λίγο πιο κάτω, στην πραγματικότητα δεν θα πρόκειται για πραγματικές μειώσεις. Πάντως, επειδή μιλήσατε για το μέλλον, κύριε Πετρόπουλε, έχει μεγάλη σημασία να δώσετε το περίγραμμα, Μαρίνα, το πώς θα αναζητηθούν ή θα εξευρεθούν πόροι για το ασφαλιστικό σύστημα, ένα σημείο κλειδί για το μέλλον, και κυρίως αν υπάρχει ο φόβος από την αύξηση των εισφορών σε πολλές κατηγορίες, αγρότες, ελεύθεροι επαγγελματίες, αν θα ενισχυθεί η σφοροαποφυγή. Δηλαδή, κάποιος, εάν μεγαλώνοντας το ποσό και για πραγματική αδυναμία δεν μπορεί να το καταβάλει, μήπως η τρύπα μεγαλώσει αντί να μικρύνει, κύριε Πετρόπουλο. Και αυτή η τρύπα, κύριε Πετρόπουλο, όπως διαβάζουμε τα στοιχεία, είναι, λέει, 15,3 δις ληξιπρόθεσμες οφειλές αυτή τη στιγμή στα ταμεία. Είναι αυτό, ισχύει αυτός ο αριθμός ή όχι? Και εδώ να βάλουμε και κάποια άλλα στοιχεία. Υπάρχουν σε αναμονή αρκετές χιλιάδες συντάξεων. Είναι περίπου 300.000 συντάξεις παραπάνω που είναι σε αναμονή. Είναι τα απλήρωτα εφάπαξ που είναι 63.000 τα εφάπαξ που ακόμα δεν έχουν. Δεν αυτός υπάρχει ο νέος τρόπος υπολογισμού στα εφάπαξ. Αυτό ακριβώς. Τέσσερις ερωτήσεις. Πολλές. Ναι. Μία. Καταλαβαίνω, είναι πολλά τα προβλήματα. Οι οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία για το ΙΚΑ είναι περίπου 17 δις. Για τον ΟΑΕ ήταν περίπου 12 δις. Έχουν ρυθμιστεί κάποια από αυτά. Πρόκειται για ένα τεράστιο όγκο οφειλών που δεν μπορούν να εκπληρωθούν αν δεν πάρεις μέτρα.
Τα μέτρα που λαμβάνουμε πρώτον εστιάζονται στο νέο σύστημα, το οποίο είναι υποδειγματικό από την άποψη της εισφοροδοτικής δυνατότητας του καθενός, διότι συνδέει τις εισφορές με βάση τα καθαρά έσοδα. Δεν επιβαρύνει τις φορολογικές δαπάνες, αντίθετα επιδρά θετικά και στη μείωση των φορολογικών δαπανών, διότι εκπίπτουν ως δαπάνες οι ασφαλιστικές εισφορές, άρα ευνοεί τον καθένα να είναι ειλικρινής στις δηλώσεις του, γιατί ωφελείται με τις εισφορές γιατί θα παίρνει σύνταξη καλύτερη, καθώς οι συντάξεις συνδέονται με το ύψος των εισφορών, και από την άλλη μεριά μεγιστοποιεί τις εκπτώσεις από το φορολογικό εισόδημά του. Συμφέρον έχουν και οι εργαζόμενοι οι μισθωτοί να δηλώνεται το μισθός ολόκληρος και όχι ως μέρος, διότι από αυτή την ειλικρινή δήλωση του μισθού εξετάται και το ύψος της σύνταξής τους. Αυτό είναι το κεφάλαιο εισφορές. Αυτή η άνθρωπη περιγράφεται όμως, κύριε Υπουργέ, λένε ότι δίνουμε αγώνα επιβίωσης. Μπορεί να σκεφτόμαστε τη σύνταξη μετά από 15 χρόνια, αλλά δίνουμε αγώνα επιβίωσης, όπου μεταξύ του προβλήματος να βρούμε 500 ή 800 ευρώ, έχουμε πρόβλημα, σου λένε. Το 86% των ελεύθερων επαγγελματιών δηλώνουν καθαρό εισόδημα κάτω από 10.000 ευρώ. Επομένως, η σύνδεση των εισφορών με το εισόδημά τους, το καθαρό αυτό που δηλώνουν, δεν δημιουργεί τέτοιο πρόβλημα, το οποίο ακούω από πολλούς να το λένε, αλλά δεν το αποδεικνύουν, δεν το τεκμηριώνουν. Από την άποψη των επιστημόνων, τα ποσοστά είναι ανάλογα. Οι αγρότες, κάτω από 5.000, δηλώνει το πάνω από το 86% των αγροτών. Πλησιάζει το 90%. Επομένως, είναι ένας μύθος ότι πρόκειται για μια μεγάλη επιβάρυνση από το ασφαλιστικό σύστημα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο σε αυτό το σημείο, Μαρίνα μου, τι πήραν, τι ζητούσαν και τι πήραν. Θέλω μια απάντηση για τους πόρους. Πριν δούμε αυτά, θέλω μια απάντηση για τους πόρους, γιατί είναι καθοριστική σημασία. Όλα αυτά που συζητάμε έχουν ορίζοντα 2, 3, 4 χρόνια. Για το μετά, το πρέπει να εξευρεθούν πόροι, αφορά όλους τους κλάδους που είτε διαμαρτύρονται, συμφωνούν, είτε είναι επιφυλακτικοί. Πόροι πρώτα απ' όλα θα εισρεύσουν μέσα από το νέο τρόπο σύνδεσης των αναγκών των ασφαλιστικών ταμείων, του ενιαίου πλέον ασφαλιστικού ταμείου, με τα έσοδα που δημιουργούνται για το κράτος. Έχουμε πολλές πηγές που αναζητούμε και προσδιορίζουμε και έχουμε μέσα στην τακτικά στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Κοινωνικής Πολιτικής όλα τα υπουργεία, τι τα συναμόδια στις σκέψεις. Δεν το καταλαβαίνω εγώ. Ποια έσοδα για το κράτος? Τα έσοδα του κράτους αυτή τη στιγμή από πού είναι, από πού προέρχονται? Εννοώ από έσοδα από παράνομες πράξεις, λαθρεμπόριο. Μα αυτά δεν έχουν φέρει αποτέλεσμα μέχρι στιγμή, δεν έχουν κάτι ποτέ πολύ ουσιώδες. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε και έχει ως έσοδα το κράτος αυτή τη στιγμή είναι από φόρους. Ποτέ δεν έχουν μπει χρήματα στην κοινωνική ασφάλιση από τέτοιους πόρους. Αντίθετα, έχανε η κοινωνική ασφάλιση έσοδα, διότι τα έσοδά της πήγαιναν σε άλλες κατευθύνσεις. Όλα αυτά νομίζω είναι και για νομοσχέδια τα οποία δεν έχουν προχωρήσει, και για το λαθρεμπόριο που λέτε και όλα αυτά, και στα καύσιμα και στα τσιγάρα και όλα αυτά. Είναι να μένει να τα δούμε μπροστά. Πέμπτος μήνας είναι και τα σχεδιάζουμε και τα προχωράμε. Ναι. Πέντε μήνες διακυβέρνησης έχουμε και τα προχωράμε πάρα πολύ γρήγορα. Ένα χρόνο έχετε, δεν έχετε πέντε μήνες. Πέντε μήνες έχουμε. Λοιπόν, οι πρώτοι 7 μήνες ήταν η ανεπιτυχής προσπάθειά μας. Λοιπόν, να αποδεσμεύσουμε τη χώρα από τις δεσμεύσεις που είχε. Μαρίνα μου, έλα να έρθουμε επιτέλους σε σένα, γιατί δεν έχουμε για περιόριστο χρόνο. Να δώσουμε απλώς και μία απάντηση για αυτό το ταμιακό κενό που φαίνεται να δημιουργείται στη μεταβατική περίοδο. Δηλαδή, αυτό που είπαμε τόσο για τις συντάξεις που βρίσκονται σε αναμονή αυτή τη στιγμή, για τα εφάπαξ, για τις δικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί και που θα πρέπει κάποια στιγμή να υλοποιηθούν. Ναι. Τα εφάπαξ μαζί με το νομοσχέδιο θα οριστεί ο συντελεστής για να υπολογίζονται με τον δικαιότερο τρόπο τα ποσά που πρέπει να καταβληθούν στους δικαιούχους. Ξέρετε ότι από το Σεπτέμβριο του 2013 δεν καταβάλλονται εφάπαξ και δεν είναι ζήτημα που δημιουργήθηκε από τη δική μας διακυβέρνηση. Το κοιτάζουμε με μεγάλη προσοχή και με πιστές όσο γίνεται αναλογιστικές μελέτες που θα ανταποκρίνονται στον κανόνα της δικαιοσύνης και για τα εφάπαξ. Πόσο μειωμένα θα είναι τα εφάπαξ, κύριε Πετρόπουλε, μπορείτε να υπολογίσετε για αυτούς που περιμένουν? Τα εφάπαξ είναι μια καταβολή παροχής που δεν συνδέεται με την κρατική επιχορήγηση. Όπως και οι επικουρικές συντάξεις δεν συνδέονται ποτέ με την κρατική επιχορήγηση. Επομένως, είναι ένα σύστημα που πρέπει να δούμε. Έχουν χαθεί πόροι από τα ταμεία που χορηγούν εφάπαξ. Έχουν καταργηθεί την προηγούμενη πενταετία όλοι οι πόροι που πήγαιναν στην κατεύθυνση αυτή. Είναι λογικό ότι θα προσπαθήσουμε με όρους δικαιοσύνης να βρούμε τις λύσεις. Πρέπει όμως να δείτε την πολιτική μας συνολικά.
Η κυβέρνηση δεν κάνει μια πολιτική παροχών μόνο για το συνταξιοδοτικό. Παίρνει και παράλληλα μέτρα, όπως για παράδειγμα η παροχή εισιτικών καλής υπηρεσίας στην υγεία και στη φαρμακευτική περίθαλψη, που ψηφίσαμε το προηγούμενο δεκαήμερο για όλους τους ανθρώπους που είναι ανασφάλιστοι. Είναι τα μέτρα που προωθούμε. Δεν έχουν πάει ακόμα, κύριε Πετρόπουλε, τα νοσοκομεία εκπέμπουν σως και για αυτό το οποίο... Εξέπεπταν σως τα νοσοκομεία. Την προηγούμενη εβδομάδα βγάλαμε, γι' αυτό σας το λέω έτσι την εικόνα. Δεν είναι της προηγούμενης εβδομάδας όμως η εικόνα. Τα νοσοκομεία είναι ρημαγμένα εδώ και τα τελευταία χρόνια. Ναι, αλλά λέμε δεν τώρα για το πώς θα καλυφθούν οι ανασφάλιστοι, οι οποίοι είναι πλέον εκατομμύρια. Κοιτάξτε, καταρχήν έχουμε μια πολιτική απόφαση να στηρίξουμε αυτόν τον κόσμο. Mm-hmm. Αντιθέτως, στο παρελθόν είχαμε μια πολιτική απόφαση των προηγούμενων κυβερνήσεων να μείνουν στο κενό οι ανάγκες αυτών των ανθρώπων. Υπήρχαν άνθρωποι που είχαν ανάγκη από φαρμακευτική περίθαλψη, καρκινοπαθείς που υπέφεραν. Το έβλεπα και το ζούσα στις περιοδίες μου στην Ελλάδα όταν ήμουν διοικητής του ΟΑΕ και δεν υπήρχε καμία έγνοια για αυτόν τον κόσμο. Εμείς εκφράζουμε αυτή τη βούληση να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα. Τα βάζουμε μπροστά να τα αντιμετωπίσουμε. Σκέφτεστε να περικόψετε, είναι στα σχέδιά σας την εθνική σύνταξη σε όσους επιλέγουν να φύγουν στα 15 έτη και επίσης να υπάρξουν περαιτέρω μειώσεις στις συντάξεις των νέων δημοσίων υπαλλήλων για να έρθει μια ισορροπία? Είναι στα σχέδιά σας αυτό? Μειώσεις των συντάξεις των δημοσίων υπαλλήλων γενικά για κανένα κλάδο δεν σκεφτόμαστε μειώσεις. Αυτό που θα συμβεί θα είναι ο υπολογισμός των συντάξεων δεν σας όλων. Άκουσα. Επαναλαμβάνω ότι μέσα από το σύστημά μας υπολογίζεται η σύνταξη για όλους σε δύο βάσεις. Η εθνική που είναι 384 ευρώ κατά τη δική μας πρόθεση και διακήρυξη και το μέρος το ανταποδοτικό αναλογικό. Και για αυτούς που θα βγαίνουν στα 15 χρόνια. Και το μέρος το ανταποδοτικό αναλογικό, το οποίο σχετίζεται με το τι εισφορές κατέβαλε ο καθένας. Συνεπώς, καθένας παίρνει αυτό που του αντιστοιχεί. Δεν κάναμε λογαριασμό ξεχωριστό για κάποιον σε σχέση με κάποιον άλλον. Αυτός είναι ο κανόνας για όλους τους Έλληνες. Έχουμε κανόνες ισονομίας για όλους τους Έλληνες, όποια δουλειά και αν κάνουν. Κριτήριο είναι εκείνος που καταβάλει πιο πολλά να παίρνει περισσότερη σύνταξη, αυτός που καταβάλει λιγότερα παίρνει λιγότερη σύνταξη, αλλά έχουμε και ένα όριο προς τα κάτω. Mm-hmm. Να προστατεύονται οι χαμηλές κατηγορίες, οι κατηγορίες χαμηλών εσόδων. Έχουμε βάλει εκεί τα όρια. 15 με 20 έτη τα 384 ευρώ, γιατί έχουν διαρρεύσει και σενάρια ότι τα 384 ευρώ με 20 έτη και με 15 έτη λίγο χαμηλότερη. 370 αυτό που λέγεται. Ακριβώς αυτό. Κοιτάξτε, εγώ δεν θα μπω στο σχολιασμό διάφορων ποσό που ακούγονται. Η διαπραγμάτευση αντιλαμβάνεστε όλοι ότι είναι ένα ανοιχτό πεδίο που έχει και συγκρουσιακά στοιχεία και συνενατικά στοιχεία. Έτσι γίνεται κάθε διαπραγμάτευση. Θεωρώ ότι καλόπιστα θα βρούμε τις λύσεις που πρέπει. Μπορεί να μείνει αυτόνομος ο ΟΓΑ, κύριε Υπουργέ, αυτό που ζητούν οι αγρότες και φαίνεται ότι συζητείτε? Όλο το σύστημα έχει μια προοπτική ορίμανσης και βελτίωσης. Mm-hmm. Στα πλαίσια αυτά είπαμε ότι ο ΟΓΑ θα πάει σε μια μετάβαση πενταετίας στην ενοποίησή του μέσα στον ενιαίο φορέα. Αν δούμε ότι χρειάζονται κάποιες προσαρμογές διαφορετικές από αυτές που έχουμε πει, θα κάνουμε και αυτές τις προσαρμογές. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε πολύ. Μαρίνα, ευχαριστούμε. Θέλετε να κάνετε μια πρόβλεψη, ένα δευτερόλεπτο, μια πρόβλεψη πότε θα κατατεθεί αυτό το νομοσχέδιο? Πότε θα έρθουν οι θεσμοί να κάνουμε πρώτα μια πρόβλεψη, γιατί για να κατατεθεί το νομοσχέδιο πρέπει πρώτα να συμφωνήσουμε. Θα έρθουν την επόμενη εβδομάδα. Ναι. Ή πότε πρέπει να κατατεθεί, εν πάση περιπτώσει? Εμείς θέλουμε το συντομότερο δυνατό να κατατεθεί. Γίνεται συζήτηση διαρκώς σε όλα τα επίπεδα. Ακόμα και η G20, ένας θεσμός παγκόσμιας ισχύος, θα συζητήσει για το θέμα αυτό. Άρα η πολιτική επιρροή της κυβέρνησής μας είναι ισχυρή σε όλα τα επίπεδα. Και θα αποδώσει αποτελέσματα, είμαστε βέβαιοι. Ελπίζω όμως, όταν οι G20 μιλάνε θετικά για την προσπάθεια της κυβέρνησης, επιτέλους να ακούσουμε και θετικά να στέκονται οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης μέσα στην χώρα. Έχουμε ξεφύγει από την Ευρώπη τώρα, κύριε Πετρόπουλε, για το θέμα μας. Έτσι. Έχουμε πάει στους G20. Βεβαίως. Ο Τσακλιού κάνει δηλώσεις έτσι για το αυτό δείχνει τη μεγάλη επιρροή της κυβέρνησής μας στο στερέωμα το παγκόσμιο. Αυτό δείχνει και ένα θέμα που κύριε Το κακό είναι η ένδια η πολιτική στο ιστορικό της χώρας, που είναι εκοφαντική.
για όλες τις δυνάμεις που κάνουν συνέδρια και μιλάνε για την κατάρρευση της χώρας όσο γίνεται νωρίτερα. Σε κάτι τελευταίο, απλώς να επιμείνουμε, αν πραγματικά υπάρχει ένα χρηματοδοτικό κενό, αν δημιουργείται αυτή τη στιγμή ένα ταμιακό κενό με βάση τα υπάρχοντα, τόσο με την προσωπική δηλαδή διαφορά που υπολογίζεται ότι αρκετοί είναι εκείνοι που έχουν καταβάλει λιγότερες εισφορές από τις συντάξεις που παίρνουν, όσο και για αυτό που αναφέραμε για τις συντάξεις που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε αναμονή και υπολογίζονται το κόστος σε πάνω από 3 δις. Πρώτα απ' όλα, όλο αυτό τον καιρό εμείς δεν έχουμε πάρει τα χρήματα που θα ξεκλειδώσουν επιτέλους μετά την αξιολόγηση, η οποία θα γίνει παρά το πείσμα της αντιπολίτευσης να μην γίνει αξιολόγηση, καθώς λέει ότι πρέπει να προσφερθεί το νομοσχέδιο. Ξέρουμε ότι η αξιολόγηση θα γίνει με το νομοσχέδιο της κοινωνικής ασφάλισης θετικό, πρέπει να κριθεί ως θετικό. Και από την άλλη μεριά, το ίδιο το σύστημα όπως το έχουμε εμείς οργανώσει αντιμετωπίζει τα προβλήματα που είπατε, κυρία Παπαδάκη, ότι δηλαδή οι δομές του ίδιου του συστήματος αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της υστέρησης κάποιων ποσών που εισφέρονται σε σχέση με τις παροχές που χορηγούνται. Η σχέση συντάξεων και παροχών πλέον μέσα από το σύστημά μας αντιμετωπίζει το πρόβλημα που λέτε, ότι κάποιοι δίνανε λιγότερα και παίρνανε περισσότερα και δεν μπορούμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω στις δεκαετίες για να αντιμετωπίσουμε με άλλο τρόπο αναδρομικά αυτό το κενό. Αυτό το κενό υπάρχει, γι' αυτό έχουμε και πρόβλημα. Γι' αυτό έχουμε και πρόβλημα. Αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα του παρελθόντος εμείς. Αυτό ευχαριστούμε κάνουμε. Πολύ, κύριε Υπουργέ. Κύριε Πετρόπουλε, ευχαριστούμε πολύ. Παπαδάκη. Τώρα ο Χρήστος Γρυλάκης θα μας πει σε σύντομο χρονικό διάστημα, γιατί έχουμε σε πολύ λίγο και τον κύριο Βίτσα εδώ, που θέλει.